Την παρουσίαση του ψηφοδελτίου της έκανε η Δημοκρατική Συμμαχία στην Ξάνθη παρουσία του Ευρωβουλευτή του κόμματος Αντώνη Σκυλακάκη. Είναι η Ντεούδη Μαρία. Εκεί. Ο Χατζημεμής Τουρκές. Ο Κιωσέ Εκρέμ. Είναι ο Βασίλης Μπαρθαγιαννίδης, ο οποίος λόγω υποχρεώσεων δεν μπορούσε να παρευρεθεί σήμερα. Και η Ασλανίδη Βενέρα, η οποία και αυτή λείπει Θεσσαλονίκη. Παίρνοντας τον λόγο, ο κ. Σκυλακάκης χαρακτήρισε τη Δημοκρατική Συμμαχία μια θετική διέξοδο στο δρόμο προς τις κάλπες. Η προσπάθεια της Δημοκρατικής Συμμαχίας μέχρι σήμερα ήταν μια δύσκολη προσπάθεια, ένας δρόμος, ένας λόγος αληθινός, αλλά όχι εύκολος, ίσιος, χωρίς πισωγυρίσματα. Καθώς όμως πλησιάζει η ώρα των εκλογών και οι άνθρωποι αρχίζουν και σκέπτονται για το μέλλον, η Δημοκρατική Συμμαχία αποτελεί μία θετική διέξοδο. Από τη μία πλευρά έχουμε τα δύο κόμματα που με τις συμπεριφορές τους, είτε με τα προεκλογικά, τις προεκλογικές τροπολογίες, είτε με τις προσλήψεις προεκλογικές, είτε με τα δάνεια, τα χαριστικά στα κόμματα, δείχνουν ότι δεν έχουν αλλάξει, ότι είναι δυστυχώς αδιόρθωτα. Απ' την άλλη έχουμε πολλά κόμματα που λένε ανέφικτα πράγματα που αν εφαρμοστούν δεν οδηγούν πουθενά, θα μας πάνε στην καταστροφή, και σε αυτό το δίλημα που έχει ο πολίτης υπάρχει μια θετική διέξοδος, μια ψήφος θετική, φιλοευρωπαϊκή, που θα μας έχει στόχο να μείνουμε στην Ευρώπη, να υπάρχει μια κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με προϋποθέσεις που θα θέσουμε προεκλογικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα πολύ δύσκολα χρόνια τα οποία έρχονται. Η Ελλάδα χρειάζεται ρεαλισμό, χρειάζεται σοβαρή δουλειά, πρέπει το κράτος να αλλάξει, και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνον αν έχουμε τη θέληση να σηκώσουμε τα μανίκια και να δουλέψουμε. Δεν γίνεται ούτε με κραυγές, ούτε με επικοινωνιακά κόλπα, ούτε με παροχές που σήμερα είναι ψεύτικες και ακούγονται ξύλινες και κενές. Γίνεται μόνο με σοβαρότητα και αλήθεια. Αναφερόμενος ειδικότερα στο μετακλογικό σκηνικό, ο κύριος Σκυλακάκης, αφού προεξόφλησε ότι στην επόμενη κυβέρνηση θα συμμετέχουν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, σημείωσε ωστόσο ότι προκειμένου η χώρα να πάψει να κυβερνάται από την Τρόικα, χρειάζεται μια κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας. Οι δύο μόνοι τους δεν πρόκειται να τα καταφέρουν. Πρέπει να γίνει μια πολύ ευρύτερη κυβέρνηση συνεργασίας με όσους θέλουν να στηρίξουν μια σοβαρή ευρωπαϊκή πορεία. Και με όσους θέλουν επιτέλους να σταματήσει να κυβερνά η Τρόικα εξ αποστάσεως, διότι οι δικοί μας δεν θέλουν να λάβουν το κόστος το πολιτικό του να παίρνουν κυβερνητικές αποφάσεις και κρύβονται πίσω από την Τρόικα, και να υπάρξει μια ελληνική κυβέρνηση που θα προτείνει θα πει την πραγματικότητα στον ελληνικό λαό, θα του πει τι μπορεί να γίνει και θα προσπαθήσει να αλλάξει το κράτος, που είναι και το βασικό εμπόδιο που έχουμε, για να προχωρήσουμε μπροστά. Τέλος, ο στενός συνεργάτης της Ντόρας Μπακογιάννη, ερωτηθείς για το αν έχουν υπάρξει ή όχι συζητήσεις που έχουν ή δεν έχουν γίνει με τον Φίλιππο Τσελίδη και το ενδεχόμενο να συμπράξει με τη Δημοκρατική Συμμαχία, απάντησε ότι δεν γνωρίζει.